Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρησιν αγάπη των σεϊών ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίω το λόγο το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. ليش وماله من تحت يا ابو ماله؟ خلاص يلا ما ننزل بس بسرعه يا ريحو صوره من عندي معلش اصور ماله Μαρία, τι θέλεις. Άμα τελειώσαμε αυτό, δεν έχω. Το ζόρι, βέβαια. Να έρθουμε μετά. Μετά, μαμά. Ζόρι, έλα. Ελάτε να μας πει κάτι. Είμαστε στη Σικομορέα. Η Σικομορέα, η παλιά που υπάρχει από τα έτη του Χριστού και το άλλο δέντρο φύτρωσε. Ότι χέρι τη βαπτίσε καθεξιώτη των κηρυτόμενων, όταν τη αλήθεια υπερατήρησε, χέρι μου επικοινωνήσε και τη ενώδη. Θεών φωνερώτητα εσαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημί το μεγαέλεο. Σε πίσω με ποτέ θεωτόγη, σύντομα το γεννάζει, που του λέει, σε αυτή τη σημασία ρίσα το εκτεθούν των κυρίων, τι δεν είναι η διεφυλαξία, είναι ελευθέρωση καθώ είναι δάση. Έχει ζώσει εκεί πέρα του κοινών. Ελέγχο ο Ματιό και του Μεγαλαιό και του Τρίτο του Μητεμό εξάλληψε το νομιμό μου και πιο πλήρω μια ψαμία μου για την οποία την καθάρισε όρνη. Ότι την ανομία με βιώσει και η αμαρτία με βιώσει και η παντόσιμο νοήμα του και το πονηρό νοπιόν σε πίσω όπω ότι και ότι συνδυσλόγη και νικήσε το κρινέ θέση. Είδου έρωνα μια σελίστη και αμαρτία σε πίσω με Ραντίσμε, ίσω και καθαρίστησε με πριν ήρθε και πέφτει. Νονά μου, η νονά! Του Ιορδάνη νονά! Πιο καλή νονά του Ιορδάνη! Η Ιορδάνη νονά! Ωραία! Τι ωραία! Άντε Μαρία, βοήθειά μας! Ευχαριστώ, ευχαριστώ! Τι ωραία που είναι! Μαρία, δεν πες εσύ! Καλό είναι, Μαρία! Ωραίο είναι, ωραίο! Ελένη, δεν κάρτες! Ωραία! Απέναντι είναι η Ιορδανία. Ωραία είναι! Βάλτε στα πόδια μέσα στο νερό, Μαρία. Άντε, να είμαστε καλά. Βοήθειά μας, ο Ιορδάνης. Βοήθειά μας, βοηθήκαμε και ήρθαμε πάλι. Βγάλτε με και εμένα. Παπά Βασίλη, είναι βαθιά. Όχι, εκεί είναι 10 πόντους. Εδώ. Ναι, εκεί από κάτω είναι 10 πόντους. Πάντα. Και μετά έχει άλλο ένα. Έλα, γιατρέ.
δουλάκι. Εντάξει, δεν πειράζει. Είχαμε έρθει με ένα κουτάκι. Περίμενε. Είχαμε ένα μεγάλο τραπέζι. Αλλά είναι τώρα δύο χρόνια. Εγώ μπήκα μέσα όλος. Εντάξει. Βουδιά. Έλα. Έλα. Έλα Γιάννη. Μπήκανε δύο. Δεν πήρες. Ναι. Βίντεο τραβώ. Βίντεο τραβώ. Και ακούει και τι λες. Εσύ μπήκες. Βοήθειά σας. Βοήθειά μας όλα. Βοήθησα και τούτη. Ναι, πώς το βάζω και εμένα. Βάζεσαι και εμένα. Ωρε, άξιο το μισθό σου, Μαρία. Αυτά ήταν προγραμματισμένο. Άξιο το μισθό σου. Τώρα ένα το ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να τα χιλιάσκω πάρα τα χιλιάσκω. Να τα χιλιάσκω. Άξιο το μισθό σου. Καλοκητή. Απέναντι είναι με όσες Ιορδανίες. Μέσα στην έρημο με το λιοντάρι τη Αρούμη. Βρισκόμαστε μπροστά στον Πανάγιο Τάφο.
Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Με αυτόν τον τρόπο οδήγησαν όλη την Εκκλησία σε μια μεγάλη περιπέτεια. Όλοι έβλεπαν ότι αυτά τα οποία άρχισαν να επικρατούν μέσα στην Εκκλησία ήταν στραβά. Τα πάντα πηγαίνανε προς το κρεμό. Τίποτε δεν συμφωνούσε από αυτά που ήδη αισθανόταν ο Απόστολος μέσα στην καρδιά τους, από αυτά τα οποία άρχισαν σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, να θεσπίζονται από το ίδιο το σώμα της Εκκλησίας, τους ίδιους τους πατριαρχάδες και τους δεσποτάδες και τον κλήρο και αναγκαστικά από τους λαούς. Βρισκόμενος μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση, ο Μέγας Κωνσταντίνος, και βλέποντας ότι ήδη όχι το πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά η ηγέτιδα τάξη, οι αρχιερείς είναι μοιρασμένοι μεταξύ τους, άλλοι από εδώ και άλλοι από εκεί, ο καθένας ό,τι θέλει λέει, αποφασίζει να καλέσει την σύναξη των ιεραρχών και τους κάλεσε στην οίκια της Βιθινίας. Η οδηγία που τους έδωσε, κλειστείτε μέσα, κάντε ό,τι θέλετε, πάνω απ' όλα προσευχηθείτε στον Θεό και ορίστε κάτι το οποίο θα επαναφέρει την Εκκλησία στην ηρεμία και στη γαλήνη της, για με αυτόν τον τρόπο να γαλινεύσει και να ηρεμήσει ο λαός. Και πήγαν οι πατέρες και άρχισαν οι διαβουλεύσεις. Κανένας, όπως γράφει ο χρονικογράφος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, δεν μπορούσε να αντιπαρατεθεί με τον Άρη, ο οποίος ήταν τόσο ρήτορας, εύγλωτος, εύγαρης, τα παρουσίαζε τα πράγματα που αν και καταλάβαιναν αρκετοί ότι δεν είναι έτσι όπως ακούγεται, όπως θα τοποθετεί. Ετούτης δεν είχαν το χάρισμα του λόγου, δεν είχαν επιχειρήματα να αντιπαραθέσουν για να ακυρώσουν αυτά τα οποία αισθανότανε ότι ήταν ήδη άκυρα. Με το στόμα και με τα επιχειρήματα δεν μπορούσαν να το αντιπαραθέσουν. Γι' αυτό βλέπουμε, όταν είδανε ότι τα πάντα τείνουν να καθούν και ότι ο Άριος επικρατεί, ο Θεός ένα απλό γεροντάκι, τον Άγιο Νικόλαο, και σηκώνεται μέσα στο μέσο της συνάξεως. Δεν μπορούσε όμως να το πει τίποτα. Δεν είχε επιχειρήματα. Αυτά τα οποία έλεγε ο Άριος και όπως τα έλεγε, φαινόταν ότι ήταν τα σωστά. Η καρδιά όμως έλεγε άλλα και η ψυχή. Εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Αλληλούια.